Και είπαμε λοιπόν ότι κάθε παρεούλα που θα έρχεται θα παίρνει δωράκι και ένα βιντεάκι μαζί μου, τρελούτσικο. Έτσι μωρέ. Εδώ κοιτάξτε ποιος είναι. Ο Γιωργάκης. Αυτό το μαλλί το τόσο ωραίο του το φτιάξε ο Παπαχρήστος. Κοίτα μ' αρέσει πως το φτιάξε έτσι ωραίο. Και αυτή η γλυκύτατη εδώ είναι η Ασημίνα. Τι θα κάνετε το καλοκαίρι? Εγώ θα πάω κατασκήνωση. Εγώ θα πάω για μπάνια. Τι θα πας για μπάνια, ε? Ναι. Σ' αρέσει να κάνεις μπάνια έτσι βουτιές μεγάλες? Ναι. Ε? Ναι. Σαν τα αδελφινάκια? Ναι. Ε? Ναι. Είστε αγαπημένα αδερφάκια? Ναι. Αλλά κάντε όμως και ζουζουνιές. Ναι. Μην πει το δεν κάνετε ζουζουνιές. Αν δεν κάνατε ζουζουνιές καθόλου, δεν θα σας αγαπούσα. Γιατί εγώ θέλω τα παιδάκια να κάνουν ζουζουνιές. Αλλά ωραίες ζουζουνιές όμως. Να μην σκίζουν πολύ το κεφάλι της μαμάς και του μπαμπά. Λίγο όμως, ε. Λίγο ναι. Λίγο ναι. Και όταν θέλετε να συνεννοηθείτε μεταξύ σας, δεν θα συνεννοήσετε μπροστά στη μαμά και στον μπαμπά. Πηγαίνετε στο δωμάτιό σας. Εγώ δεν κάνω. Στο δωμάτιό σας θα κάνετε τις συνεννοήσεις. Τα ακούτε μωρέ όλα τα παιδάκια. Μην κάθεστε εκεί και σκίζετε το κεφάλι της μαμάς και του μπαμπά και μετά σας φωνάζουνε. Να πάτε στο δικό σας δωμάτιο. Να τα βρίσκετε μεταξύ σας και να παίζετε τα αδερφάκια. Και τα αδερφάκια και τα ξαδερφάκια και τα γειτονάκια και τα φιλαράκια. Είναι ωραία τώρα το καλοκαίρι. Που μας άνοιξαν και από τον κορονοϊό και μπορούμε και βγαίνουμε και έξω, άντε να παίζουμε, να παίζουμε, να παίζουμε, να παίζουμε, γιατί δεν ξανάρει το φθινόπωρο και ξαναπάμε σχολείο. Ναι. Ε, ναι. Γεωργά, είσαι αρέσει το σχολείο? Ναι, πολύ. Αλλά τώρα το ξεχνάμε όμως το σχολείο, ε. Ναι. Λίγες μέρες έχει ακόμα. Ναι. Ε. Ναι. Τι τάξεις είπαμε είστε? Πέμπτη και πρώτη. Ωραία, μικρό τσεκού είναι αυτό. Ε, λοιπόν, άντε, να πούμε καλό καλοκαίρι στα φιλαράκια μας όλα. Ναι. Ε, καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι. Λέγει και εσύ, Ασημίνα. Καλό καλοκαίρι. Άντε, να είμαστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Και ακούστε τώρα έκπληξη στο δώρο. Λέω, βιβλίο ή σοκολάτα? Βιβλίο. Βιβλίο. Και τρελάθηκε η μαμά τους. Έτσι είναι ρε, τα παιδιά μας τρελαίνουνε κάθε τόσο. Εμείς νομίζουμε ότι δεν διαβάζουνε. Άντε βιβλίο θα τους δώσω.